Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, Άγιε και αληθινέ, ερχόμαστε ενώπιόν Σου αυτό το πρωί με ευγνώμονες καρδιές, γιατί δεν έχουμε κάτι καλό να δείξουμε για τον εαυτό μας, δεν έχουμε έργα, δεν έχουμε τίποτα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το θρόνο Σου. Μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Και καθώς θα καθίσουμε στην τράπεζα να θυμηθούμε αυτό το έργο, ζητάμε να μας δώσεις την απαιτούμενη σοβαρότητα, να θυμηθούμε αυτό το μεγάλο έργο του Σταυρού. Χωρίς αυτό το έργο δεν έχουμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε για το φως αυτής της ημέρας που είδαμε, που μπορούμε να μαζευτούμε παιδιά δικά Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου, να ψάλουμε, να έχουμε κοινωνία και να καθίσουμε στην τράπεζα. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αδέρφια μας που δεν μπορούν να είναι εδώ αυτό το πρωί. Δώσ' τους τη μερίδα τους, ανάλαβε τα προβλήματά τους, ό,τι και αν είναι. Ιδίως αυτοί που έχουν δυσκολία να βρίσκονται στη σύναξη των Αγίων εξαιτίας υγείας. Τους φέρνουμε ενώπιόν Σου και ζητάμε το χέρι Σου να είναι πάνω τους. Ζητάμε να είσαι μαζί με τα αδέρφια μας στις άλλες συναθρήσεις και παγκόσμια σε αυτό το σκοτάδι που έχει γεμίσει τον κόσμο και γίνεται πιο πυκνό κάθε μέρα. Ζητάμε η παρουσία Σου να είναι με όλα τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε όλα αυτά εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αδελφοί, για τις προσευχές σας που, για τις δύο εγχειρήσεις που έκανα στα μάτια. Και ήθελα να σας πω κάτι. Εγώ από μικρό παιδί δεν είχα καλά μάτια και ήτανε λόγω καιρού πότε θα γίνει εγχείρηση και τα τελευταία χρόνια μίλαγα με τον γιατρό και έτυχε με τη συμβολή του ότι έπρεπε να γίνει τώρα. Και θυμάμαι το πρωί από την πρώτη εγχείρηση, κάθε πρωί που σηκώνομαι διαβάζω προσευχή και στην προσευχή όταν ήρθε να προσευχηθώ για τα μάτια, σκέφτηκα και να το θυμηθούμε αυτό, αδελφοί, ότι πρέπει να δίνουμε ευχαριστία. Και έδωσα ευχαριστία στο Θεό για το φως που έχω ήδη, γιατί πολλοί δεν έχουν ήδη τίποτα. Και καθώς συνεχίζουμε στην προσευχή να πούμε για να μας φυλάξει ο Θεός στην εγχείρηση και τα λοιπά, με σταμάτησε το Πνεύμα το Άγιο εκεί, πριν μιλήσω, πριν πω τίποτα. Και αυτό που μίλησε στην καρδιά μου ήταν ότι σήμερα προσεύχονται πολλοί αδερφοί για σένα. Απλώς αυτό. Και ξέρουμε τι δύναμη έχει προσευχή ο ένας για τον άλλον. Και για τις προσευχές σας, αδελφοί, σας ευχαριστώ. Ας, καθώς μιλάμε για τη δύναμη της προσευχής, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και ας προσευχηθούμε καθώς ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού αυτό το πρωί. Πατέρα μας, καθώς ανοίγουμε το Λόγο Σου, ζητάμε να μιλήσεις στην καρδιά μας αυτό το πρωί. Στηριζόμαστε στον αιώνιο Λόγο Σου και ζητάμε Εσύ, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, να ανοίξεις αυτά τα λόγια μπροστά μας, να τα καταλάβουμε, να γίνουν αλήθεια στη ζωή μας μέρα με μέρα. Προσευχόμαστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πριν ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα σας ζητήσω να κλείσετε τα μάτια σας. Δεν κοιτάω. Να κλείσετε τα μάτια σας και να σκεφτείτε τα λόγια, την δόξα του Θεού. Τι έρχεται στο νου μας όταν σκεφτόμαστε αυτά τα λόγια, τι είναι η δόξα του Θεού? Μπορεί, καθώς είχαμε κλείσει τα μάτια μας, να σκεφτόμαστε για το φως, για την μεγαλοσύνη του Θεού, για τη δύναμή Του, ότι κανένας δεν τον έχει δει, ο παντοδύναμος, όλα αυτά έρχονται στο νου μας. Και σήμερα το πρωί θα ήθελα να μιλήσουμε για τη δόξα του Θεού, γιατί κάποιος στην Αγία Γραφή ζήτησε από τον Θεό και του είπε «Δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου». Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι. Ποιος ζήτησε από τον Θεό να δει τη δόξα του? Ο Μωυσής, κάποιος το είπε. Και το ανάγνωσμά μας είναι από το βιβλίο της Εξόδου, Λάμδα Δέλτα, από το εδάφιον 10, από το πρώτο εδάφιο, συγγνώμη. Πρέπει να δοκιμάσω ποια δουλεύουν καλύτερα. Και πριν διαβάσουμε από το Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο στη σελίδα 88, διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Λάμδα Γάμα, στο 18 εδάφιο, και είπεν, εδώ μιλάει ο Μωυσής, και είπεν, δείξον μου δέομεν την δόξαν σου. Ο δε είπε, εγώ θέλω κάμνη να περάσει εμπροσθέν σου όλη η αγαθότητός μου, και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου, και θέλω ελεή όντι να ελεώ, και θέλω εκτιρμή όντι να εκτιρμώ. Και είπεν, δεν δύνασε να ειδείς το πρόσωπον μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Και τώρα πάμε στο ανάγνωσμά μας από το κεφάλαιο Λάμδα Γάμα, στο πρώτο εδάφιο. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, κόψον εις αυτόν δύο πλάκας λίθινας, καθώς τας πρώτας, και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, ήτινες ήσαν επί των πρώτων πλακών τας οποίας συνέτριψας. Και γίνω έτοιμος το πρωί, και αναβήθη το πρωί επί το όρος Σινά, και παραστήθη εκεί ενώπιόν μου επί της κορυφής του όρους. Και ουδής θέλει αναβεί μετά σου, ουδέ θέλει φανεί της καθόλων το όρος, και τα πίμνια και η αγέλε δεν θέλουσι βοσκήσει έμπροσεν του όρους εκείνου. Και έκοψε δύο πλάκας λίθινας, καθώς τας πρώτας, και σηκωθήσω Μωυσής εν ωρίς το πρωί, ανέβη επί το όρος Σινά, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος, και έλαβεν εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και στάθη μετ' αυτού εκεί, και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος, Κύριος, ο Θεός ικτήρμων και λαΐμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και ουδόλος αθώων των ένοχων ανταποδίδων την αμαρτίαν των πατέρων εις τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και έπεσε ο Μωυσής και κύψας εις την γην προσκύνησε. Μέχρι εκεί, αδελφοί. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή.
Ξέρουμε πως γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε πως μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ και πως ήθελε να βοηθήσει το λαό του και σκότωσε τον Αιγύπτιο και έπρεπε να φύγει. Και ο Θεός τον κάλεσε πίσω μέσα από τη φωτιά σε αυτό το βάτος που καιότανε. Και δεν ήθελε να γυρίσει ο Μωυσής, είπε, στείλε κάποιον άλλον, είπε στο τέλος, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν σε τέτοια θέση που δεν μπορούσε και δεν ήθελε να κάνει τίποτα, αλλά ο Θεός τον άγγιξε και ξέρουμε την ιστορία πως έβγαλε τον Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο με τη δύναμη του Θεού. Όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο βλέπουμε τη σχέση που είχε ο Μωυσής με τον Θεό. Στο Κάπα Δέλτα μας λέει, τότε ανέβη ο Μωυσής και Αρών, Ναδιάβ και Αβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Προσέξτε αυτά τα λόγια, και είδων των Θεών του Ισραήλ. Και υπό τους πόδας αυτού ως εδάφους εστραμμόμενον εκ λίθους σαμφυρού και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαριότητα. Είδανε τον Θεόν, μας το λέει, είδανε τον Θεόν. Στο Κάπα Γάμα εδάφιο, στο Κάπα Γάμα κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο μας λέει, και ελάλη ο Κύριος προς τον Μωυσήν πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Ο Θεός μίλαγε με τον Μωυσή όπως μιλάει ένας φίλος με κάποιον άλλον. Μας κάνει να σκεφτόμαστε, αδερφοί, όταν εμείς μιλάμε με τον Θεό διαμέσου της προσευχής, τα λέμε παπαγαλίστικα όπως τα έχουμε μάθει, λέμε την ίδια προσευχή, ή πραγματικά μιλάμε με τον παντοδύναμο Θεό διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου και μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού μπορούμε να πλησιάσουμε και να μιλάμε με τα λόγια μας σαν να μιλάμε στον διπλανόν μας, στον φίλον μας, σε κάποιον που είναι πολύ στενός. Αυτή ήταν η σχέση που είχε ο Μωυσής. Είδε τα μεγαλεία του Θεού. Με τι δύναμη έβγαλε τον Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο. Τα είδε όλα. Και ήθελε να ειδεί τη δόξα του Θεού. Και ζήτησε από το Θεό, δείξε μου, δέομαι, τη δόξα σου. Και ξέρουμε, πέρασε μπροστά του ο Θεός, δεν είδε το πρόσωπο από πίσω. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ αυτό το πρωί, αδελφοί, είναι όχι τι είδε ο Μωυσής και πώς είδε και πόσα είδε, γιατί θα το κοιτάξουμε και λίγο αργότερα τι μπορεί να είδει ο άνθρωπος και τι δεν μπορεί, αλλά τι είπε ο Θεός για τον εαυτόν του. Ζήτησε ο Μωυσής να δει τη δόξα του Θεού και ο Θεός του είπε, θα περάσω μπροστά σου, θα ανακοινώσω το όνομά μου, και του λέει, Κύριος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοδύναμος. Και μετά του λέει του Μωυσή, ο Θεός που είναι ικτήρμων, γεμάτος αγάπη και αγαθότητα, ελεήμων, που μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο και να δείξει έλεος εκεί που πρέπει ο άνθρωπος να πληρώσει με τη ζωή του, ο Θεός να μπορεί να δείξει έλεος. Μακρόθυμος μπροστά σε όλο το κακό του ανθρώπου, όλους τους αιώνας, ο Θεός λέει, είμαι μακρόθυμος
περιμένω. Πόσο διαφορετικοί είμαστε εμείς. Μας αγγίζουν λίγο και φουντώνει ο θυμός μέσα μας και λέμε πράγματα που δεν πρέπει να πούμε πολλές φορές. Πολυέλεος. Μεταφράζεται λίγο καλύτερα, σταθερός στην αγάπη και στο έλεος. Σταθερός στην αγάπη και στο έλεος. Αληθινός. Μόνο η αλήθεια μέσα του και η πιστότητα που έχει ο Θεός. Ο Θεός πάντα όταν λέει θα κάνει κάτι είναι πιστός στο λόγο του και γίνεται. Εμείς οι ανθρώποι είναι που αλλάζουμε δόθε και κήθε. Ο Θεός δεν αλλάζει. Αυτό που είπε στον Ισραήλ ότι θα γίνει έγινε. Και εκεί που έφυγε ο Ισραήλ από τα σχέδια του Θεού του είπε ναι θα πληρώσετε αλλά θα σας φέρω πίσω. Πάντα πιστός. Φυλάτων έλεος εις χιλιάδες συγχρόν ανομίαν και παράβαση και αμαρτία. Και την ανομία έξω από τον νόμο, την παράβαση αυτά που περπατάμε εκεί που δεν πρέπει. Και την αμαρτία αυτό που δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που ζητάει ο Θεός. Λέει μέχρι τους χιλιάδες συγχωρώ. Λέει τα λόγια μέχρι τους χιλιάδες να μας δείξει πόσο μεγάλη είναι αυτή η συγχωρητικότητα που έχει ο Θεός. Αλλά μας θυμίζει και στο τέλος ότι ουδόλως θέλω αθωώσει αυτός που είναι ένοχος. Και η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί μέχρι της τρίτης και τέταρτης γενεάς. Σαν να μας λέει είμαι δίκαιος, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί μέχρι της τρίτης και τέταρτης γενεάς, αλλά όταν μιλάω για την αγάπη και για το έλεος είναι στους χιλιάδες, η αγάπη μου είναι πιο μεγάλη από αυτή την οργή για την αμαρτία. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού άμα δεν καταλάβουμε ότι εναντίον της αμαρτίας πώς αισθάνεται ο Θεός. Ζήτησε ο Μωυσής να δει τη δόξα του Θεού και ο Θεός του φανέρωσε αυτές τις μεγάλες αλήθειες που τις διαβάζουμε σε πολλά μέρη στην Αγία Γραφή κατόπιν από ό,τι είπε ο Θεός στον Μωυσή. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Ποιον είδε ο Θεός, ποιον είδε ο Μωυσής? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο μας λέει ουχή ότι είδε τον Πατέρα, ημί εκείνος ώστις είναι παρά του Θεού. Αυτός είδε τον Πατέρα. Κανένας δεν έχει δει τον Πατέρα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός που ήταν παρά του Θεού έχει δει τον Πατέρα. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμοθέο στο 6ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο διαβάζουμε ο Απόστολος μιλάει εδώ για τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, ώστις μόνος έχει την Αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτων, το οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ειδεί, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Κανένας δεν μπορεί να ειδεί τον Θεό που κατοικεί σε φως που ούτε μπορούμε να έρθουμε κοντά. Το ίδιο πράγμα μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο. Ουδείς είδεν ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο Ων, εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν Αυτόν. Ποιον είδε ο Μωυσής? Ξέρουμε ότι ο Θεός φανερώνεται
στον άνθρωπο στην Παλιά Διαθήκη. Στον Αβραάμ φανερώθηκε. Εδώ μας λέει στο 24ο κεφάλαιο της Εξόδου ότι είδανε τον Θεόν. Όταν κανένας δεν έχει δει τον Πατέρα, αυτή η φανέρωση του Θεού είναι ο αιώνιος λόγος. Φανερώνεται, είχε φανερωθεί στον άνθρωπο σε μερικές περιπτώσεις στην Παλιά Γραφή ο λόγος. Και εδώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτός που μίλησε με τον Μωυσή ήταν ο λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Ιησούς Χριστός, πριν ενσαρκωθεί. Ήτανε ο Ιησούς Χριστός ή δεν ήτανε? Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Δεν έχει διαφορά ο Πατέρας με τον Υιόν. Αν ο Θεός είναι μακρόθυμος, ο Πατέρας και ο Υιός είναι μακρόθυμος. Όλα αυτά που μας λέει εδώ για την δόξα του Θεού ισχύουν στον Πατέρα και στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έχει φανερωθεί διαμέσου φωτιά, άνεμο, μας λέει στη Γραφή, αλλά να φανερωθεί πρόσωπο προς πρόσωπο με τον άνθρωπο, μόνο ο Ιησούς Χριστός έχει φανερωθεί στον άνθρωπο. Θεοφανία, ας το πούμε, στην Παλιά Γραφή, σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά στη Νέα Οικονομία, στη Νέα Οικονομία, αδελφοί, ο αιώνιος λόγος φανερώθηκε. Και τι μας λέει για τον αιώνιο λόγο που φανερώθηκε και ενσαρκώθηκε, και πώς συνδέεται αυτό με αυτό που είπε ο Θεός στο Μωυσή, που του είπε «Θέλεις να δεις τη δόξα μου? Θα σου πω ποιος είμαι». Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, όλα συγκεφαλαιώνονται σε ένα εδάφιο και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Στο κείμενο λέει και εσκήνωσεν, γιατί μας δένει αυτή η λέξη εσκήνωσεν με τη σκηνή του μαρτυρίου στην Παλιά Διαθήκη, που κατέβαινε το νέφος και η φωτιά το βράδυ και ήτανε κοντά με τον Ισραήλ, ο Θεός μέσα στο νέφος. Με τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός θέλει να, εδώ το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θέλει να μας δείξει ότι με τον ίδιο τρόπο μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, εσκήνωσεν μαζί μας και είδομεν την δόξαν αυτού. Η ελληνική γλώσσα, για να μπορείς να ειδείς κάτι, χρησιμοποιεί 5 διαφορετικές λέξεις πολλές φορές. Είδα, βλέπω, όραση, ωραίο. Στο κείμενο μας λέει και εθεεσάμεθα. Με άλλα λόγια, είδαμε και μας σταμάτησε και το βλέμμα μας έμεινε εκεί να δούμε αυτό που ήταν μπροστά μας. Μας έπιασε. Εθεεσάμεθα την δόξαν αυτού. Ως μονογενός παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Χάρη, αλήθεια, έλεος, αγάπη, όλα αυτά τα πράγματα τα είδαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό που ο Μωυσής μόνο μπορούσε να δει από πίσω,
και λίγο. Και μόνο μπορούσε να ακούσει το κήρυγμα, τα λόγια του Θεού ότι ποιος είναι. Εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο να διαβάζουμε σήμερα, να είμαστε στην οικονομία σήμερα που ήρθε, ενσαρκώθηκε ο αιώνιος λόγος. Και είδαμε μια ζωή που ο Ιωάννης τη χαρακτηρίζει ως δόξα. Η δόξα του Θεού, αδελφοί, φανερώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εκεί πρέπει να σκεφτούμε αυτή η δόξα πραγματικά πώς μας έχει αγγίξει. Τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πώς μας έχει αλλάξει. Αυτές οι μεγάλες αλήθειες ότι χωρίς χύσεως αίματος δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Πόσο μας έχει αγγίξει αυτό το έργο του Σταυρού μέρα με μέρα στη ζωή μας. Στον Ισαΐα τον προφήτη στο 53, στον Ι Γάμα και στο εδάφιο 10 μας λέει και ήθελε ο Θεός να τον εσυντρίψει τον Υιόν. Ήτανε το θέλημα του Θεού να συντρίψει τον Υιόν για να ζήσουμε εμείς. Το ερώτημα είναι, όλοι ζητάνε τη δόξα και λένε ότι κανένας, μπορεί πολλοί να μισήσανε τα λεφτά, αλλά κανένας δεν μίσησε τη δόξα. Και αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου από την αρχή, να γίνει ίδιος με τον Θεό, να ξέρει σαν τον Θεό. Και ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δοξασμένος. Αλλά στην απάντηση του Μωυσή, ο Θεός του δείχνει από τότε, από αυτά τα χρόνια, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε ο Μωυσής να αρχινάει τη ζωή ως κάποιος δυναμικός. Θα σώσω το λαό, θα σκοτώσω τους Αιγύπτιους. Που να φύγει 40 χρόνια στην έρημο. Και όταν τον εκαλεί ο Θεός να λέει στείλε κάποιον άλλον, έχε με εμένα παρετημένον, δεν πάω εγώ. Και βλέπουμε τον Θεό να τον επέρνει από το χέρι, σαν να τον επέρνει από το χέρι και να τον χρησιμοποιεί, να μιλάει μαζί του, να μεγαλώνει ο Μωυσής, να μιλάει με τον Θεό, να ζητάει να δει τη δόξα του Θεού. Τι αντίκτυπο είχε αυτό στη ζωή του Μωυσή. Διαβάζουμε πολλά πράγματα για τον Μωυσή και μπορούμε να φανταστούμε όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Μωυσής. Χτύπησε την πέτρα και βγήκε νερό. Μίλαγε με τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στο βιβλίο των Αριθμών, στο ΙΒ και στο πρώτο εδάφιο, και λάλησεν η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως ένεκεν της ηθιοποίησης οποίαν έλαβε, διότι η γυναίκα ηθιοποίησαν έλαβεν. Και είπαν, μήπως προς το Μωυσή μόνον ελάλησε ο Κύριος, δεν ελάλησε και προς εμάς. Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Και διαβάζουμε τι έγινε μετά, ότι η Μαριάμ είχε λέπρα και έπρεπε να μείνει έξω,
τις ορισμένες μέρες και προσευχήθηκε ο Μωυσής για τον Αρών και για τη Μαριά. Αλλά πλην μας το πει αυτό, μας λέει ένα σημαντικό πράγμα σε ένα μικρό εδάφιο, στο τρίτο εδάφιο, και ο άνθρωπος ο Μωυσής ή το πραΐς σφόδρα υπερπάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Είδε τη δόξα του Θεού όπως καθώς ζήτησε. Άκουσε τα λόγια του Θεού. Είδε τη δύναμη του Θεού. Και ήτανε ο πιο πραΐς άνθρωπος που έζησε. Με άλλα λόγια, ο πιο ταπεινός, ο πιο ήσυχος. Ο άνθρωπος που δεν έκανε φασαρία. Ταπεινότητα. Όταν τον άγγιξε ο Θεός και είδε τη δόξα του Θεού, κατάλαβε ποιος ήταν. Εμείς αδελφοί, όταν σκεφτόμαστε για το έργο που έκανε ο Θεός στην καρδιά μας και στη ζωή μας και τι μας έχει δώσει και την αγάπη που μας έχει δείξει, και όταν μελετάμε και διαβάζουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τι είναι που γίνεται στην καρδιά μας? Μαθαίνουμε μέρα με μέρα πόσο μηδαμινοί είμαστε και πόσο ανάγκη έχουμε από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Όταν σκεφτόμαστε για τη δόξα του Θεού, σκεφτόμαστε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τι έπαθε για μας. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτό το σημείο, και θα κλείσω με αυτό, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο γάμα κεφάλαιο, και μιλάει εκεί στην εκκλησία στην Κόρινθο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τη δόξα του Ιησού Χριστού, και στο 13 εδάφιο και λέει: «Και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενίσωσιν Ισραήλ επί το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί». Μίλαγε με το Θεό Μωυσής, ήρθε κάτω, το πρόσωπο του έλαμπε και έβανε κάλυμα. Και πολλοί νομίζουν ότι έβανε το κάλυμα γιατί έλαμπε πολύ το πρόσωπο του, το πρόσωπο του, και δεν μπορούσαν να τον δουν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός που έβανε το κάλυμα. Το κάλυμα το έβανε για να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να δουν τη δόξα του Θεού να μειώνεται, να μειώνεται, να μειώνεται, καθώς αυτό η λάμψη στο πρόσωπό του μειωνότανε. Το κάλυπτε το πρόσωπό του για να μην δει ο λαός Ισραήλ αυτή τη δόξα να μειώνεται. Και μας λέει στο 18 εδάφιο: «Εμείς δε πάντες», εμείς, μας λέει τώρα, εμείς, «βλέποντες ως εν κατόπτρο», ναι, βλέπουμε, δεν βλέπουμε καθαρά 100%, βλέπουμε σαν στον καθρέφτη, και τότε ο καθρέφτης ήταν από μέταλλο πολύ γυαλισμένος και μπορούσες να δεις, αλλά δεν έβλεπες πολύ καλά. Βλέπουμε σαν σε καθρέφτη την δόξα του Κυρίου. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα, αδελφοί, είναι τη δόξα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Χωρίς κάλυμα στο πρόσωπό μας. Και τελειώνει και λέει: «Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Αυτό πρέπει να είναι η προσευχή μας, αδελφοί. Μέρα με μέρα
να μεταμορφωνόμαστε εμείς στην εικόνα του Ιησού Χριστού, δόξαν εις δόξαν. Μέχρι εκείνη την ημέρα που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο ως πρόσωπο και θα είμαστε σαν Αυτόν. Για τώρα, όταν μιλάμε για τη δόξα του Θεού στη ζωή μας, μέρα με μέρα πρέπει να γινόμαστε πιο πολύ και πιο πολύ σαν τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να αναλάβει το λόγο Του στην καρδιά μας. Η ώρα μας, αδελφοί, τώρα είναι ανοιχτή.